όταν ένα παιδί βρίσκεται δίπλα από κάποιον που καπνίζει, το παιδί αυτό εισπνέει τον καπνό του τσιγάρου, αλλά ταυτόχρονα εισπνέει και τον καπνό που εκπνέει ο ίδιος ο καπνιστής. Αυτό σημαίνει παθητικό κάπνισμα. Είναι δηλαδή σαν να καπνίζει το ίδιο το παιδί. Όπως ξέρετε, ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 τοξικές ουσίες και 60 από αυτές είναι επιβεβαιωμένα καρκινογόνες. Άρα καταλαβαίνετε γιατί πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία του παιδιού. Ο καπνός ταξιδεύει πολύ εύκολα κάτω από την πόρτα, μέσα από την κλειδαρότρυπα και επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και αν ο καπνός πια δεν είναι ορατός, εν τούτης, στοιχεία του καπνού βρίσκονται στο έδαφος, πάνω στις καρέκλες, πάνω στους καναπέδες και επειδή τα παιδιά μας μπουσουλούν ή παίρνουν πάρα πολλά πράγματα με τα χέρια τους, παίρνουν αυτές τις τοξικές ουσίες και τις βάζουν στο στόμα τους. Υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Οι άμεσες επιπτώσεις συνήθως έχουν να κάνουν με την πρόκληση μια κρίση άσματος και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει κάποιον παιδί καρκίνο. Όπως έχουμε πει προηγουμένως, ο καπνός περιέχει πάνω από 60 καρκινογόνες ουσίες, άρα αν εκτίθεται το παιδί στον καπνό του τσιγάρου, αυξάνει τον κίνδυνο του για να εμφανίσει αργότερα κάποια μορφή καρκίνου. Ταυτόχρονα όμως, τα παιδιά τα οποία εκτίθενται στον καπνό είναι επιρρεπή στις λοιμώξεις, γι' αυτό και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν πνευμονία, νοτίτιδα και οποιαδήποτε άλλη μορφή λοίμωξης. Επιπλέον, στα βρέφη έχουμε δει ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν αυτό που όλοι ξέρουμε ως ευνίδιο βρεφικό θάνατο, εάν αυτά τα παιδιά, αυτά τα βρέφη εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου. Αν είστε καπνιστής, τότε θα πρέπει, αν μπορείτε να διακόψετε το κάπνισμα, είναι το καλύτερο τόσο για σας όσο και για τα παιδιά σας. Αν δεν μπορείτε όμως να διακόψετε το κάπνισμα, τότε οπωσδήποτε πρέπει να καπνίζετε έξω από το σπίτι και να αποφεύγετε να καπνίζετε στο αυτοκίνητο. Αν καπνίζετε στο αυτοκίνητο, εκτίθετε το παιδί σας σε πολύ σοβαρού βαθμού έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Άρα λοιπόν, αποφυγή του καπνίσματος τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι. Το κάπνισμα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται δια νόμου. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δείτε κάποιον να καπνίζει μέσα στο αυτοκίνητο και να έχει μέσα στο αυτοκίνητο κάποιον παιδί, πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή σας να το καταγγείλετε, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσετε τα παιδιά σας. Είτε είσαστε καπνιστής είτε δεν είσαστε καπνιστής, οφείλετε να προστατεύσετε την υγεία των παιδιών. Τα παιδιά δεν έχουν ούτε τη φυσική αλλά ούτε και την ιδιωτική ικανότητα να αποφύγουν το κάπνισμα. Γι' αυτό η υγεία των παιδιών είναι στα χέρια μας και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην εκθέτουμε τα παιδιά στο παθητικό κάπνισμα. Άρα, θα πρέπει να αποφεύγουμε να παίρνουμε τα παιδιά μας σε χώρους όπου υπάρχει κάποιος που καπνίζει και πρέπει εδώ να πούμε ότι ιδιαίτερα στο σπίτι μας πρέπει να απαγορεύουμε το κάπνισμα ακόμα και στους επισκέπτες μας και επίσης δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι επειδή κάποιος καπνίζει κοντά στο παράθυρο ή επειδή το σπίτι έχει καλό εξαρισμό ότι μειώνουμε τον κίνδυνο έκθεσης του παιδιού στο παθητικό κάπνισμα. Η μείωση είναι ελάχιστη και θα πρέπει να αποφεύγουμε το κάπνισμα είτε με ανοιχτό παράθυρο είτε όταν έχουμε σύστημα εξαρισμού. Σε περίπτωση που έχετε βρέφος, εκτός του ότι πρέπει να καπνίζετε έξω από το σπίτι, όταν επιστρέψετε στο σπίτι θα πρέπει να αφαιρέσετε τα ρούχα που φορούσατε, να κάνετε μπάνιο και να φορήσετε καινούργια ρούχα, γιατί όταν πάρετε το βρέφος αγκαλιά θα εισπνεύσει τον καπνό ο οποίος είχε παραμείνει πάνω στα ρούχα τα οποία φορούσατε προηγουμένως. Το να καπνίζετε μπροστά στα παιδιά σας σημαίνει ότι ταυτόχρονα αποτελείτε έναν κακό πρότυπο στα παιδιά σας και αυτό μπορεί να τα οδηγήσει όταν φτάσουν σε μεγαλύτερη ηλικία να γίνουν και οι ίδιοι ενεργητικοί καπνιστές. Άρα λοιπόν, εκτός του ότι τους εκτίθεται εκείνη τη στιγμή στο παθητικό κάπνισμα, είναι σαν να τους παροτρύνεται μεγαλώντας να γίνουν και τα ίδια τα παιδιά καπνιστές.